Πίσω από τα ιδεολογήματα της νεοσυντήρησης, όπως ότι οι αγορές από μόνες τους διαμαγείες θα αυτορυθμίζονται, ότι υπάρχει το αόρατο χέρι το οποίο λύνει τα πάντα, δυστυχώς κρύφτηκαν πανίσχυρα συμφέροντα που οδήγησαν χωρίς διαφάνεια, χωρίς μέτρο, στην απληστία και την κερδοσκοπία, στη συγκέντρωση τεράστιου οικονομικού πλούτου. Για τον Πολ Κρούγμαν, νομπελίστα οικονομίας φέτος, η βασική αιτία της κρίσης είναι η τεράστια συγκέντρωση πλούτου στα χέρια των λίγων και η ανισότητα που αυτή προκάλεσε. Σε ανύποπτο χρόνο, πριν από 2 χρόνια, εξηγεί πως η συγκέντρωση πλούτου έγινε με 4 συγκεκριμένες πολιτικές των κυβερνήσεων του Μπους. Πρώτον, κράτησε ονομαστικά στάσιμους και ουσιαστικά μείωσε τους βασικούς μισθούς και την αγοραστική δύναμη των χαμηλότερων αλλά και μεσαίων εισοδημάτων. Δεύτερον, χρησιμοποίησε τη δύναμη του κράτους για να υπονομεύσει το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται και να διαπραγματεύονται συλλογικά. Κατάφερε τρίτον και μπλόκαρε τις μετά το σκάνδαλο της Enron προτάσεις και βεβαίως απαιτήσεις για διαφάνεια και έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλάζοντας την ατζέντα, διότι το 2002 ήρθε ο πόλεμος του Ιράκ, ο λεγόμενος πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία, και αυτή δέσποσε στην πολιτική ημερήσια διάταξη, δίνοντας ουσιαστικά, ιδιαίτερα σε εσωτερικό επίπεδο στην Αμερική, την λευκή επιταγή στον Μπους να εφαρμόσει τις πολιτικές του. Τέλος, ο πιο άμεσος τρόπος συγκέντρωσης πλούτου ήταν η αναδιανομή πλούτου υπέρ των πλουσίων μέσω του φορολογικού συστήματος. Οι πλούσιοι έγιναν επί Μπους πολύ πλουσιότεροι και οι φτωχοί και μεσαία τάξη πολύ φτωχότεροι. Αναφέρω τις πολιτικές του κυρίου Μπους, διότι δεν διαφέρουν και πολλοί από εκείνες που ακολούθησε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και άλλες νεοσυντηρητικές κυβερνήσεις σε πολλά μέρη της γης τα τελευταία 5 χρόνια.